Εδώ είμαστε και σήμερα για να σας πούμε τα νέα της Showbiz με την καλή φίλη και ρεπόρτερ μας, την Νάντια Ριγάτου. Τι κάνεις, Νάντια? Πολύ μπλα μπλα. Πάμε να δούμε λοιπόν τι έγινε, έτσι. Φύγαμε. Και ξεκινάμε με το πάρτι του John Greek 88,6 που είχαμε την Κυριακή το βράδυ και εσύ, Νάντια, βρέθηκες εκεί, έτσι δεν είναι? Βεβαίως, εκεί μαζί με τη Φανή Δρακοπούλου και έγινε, τι να σου πω, χαμός. Περάσατε καλά? Απίστευτα. Τι σου είπαν όμως, πάμε να δούμε σιγά σιγά γιατί είπανε πολλά, έτσι. Νίκος Οικονομόπουλος που ετοιμάζει και το πάρτι για τα γενέθλια του John Greek. Α. Για τους ακροατές του John Greek και μόνο. Και Φανή Δρακοπούλου βεβαίως, βεβαίως. Πολύ μπλα μπλα και πάμε να δούμε τι έγινε. Την Τρίτη θα τραγουδήσουμε στο ΘΕΑ για τα γενέθλια του John Greek μαζί με τον Νίκο Μακρόπουλο και περιμένουμε όλους εσάς να έρθετε να περάσουμε καλά. Θέλω να μου πεις πόσο συχνά ακούς John Greek? Ακούω πάρα πολύ συχνά, ειλικρινά, γιατί αυτός ο σταθμός με στηρίζει από τα πρώτα μου βήματα. Κρήτη αγαπάς? Λατρεύω, πεθαίνω για Κρήτη. Και επειδή όλοι αγαπάμε Κρήτη, γεια σου Face Κορδά, να σας πω ότι η Σοφία Μανουσακίδου, δαιμόνια όπως πάντα, έτσι. Αλίμονο. Συνάντησε τον Γιώργο Χατζάκη. Στην Κρήτη υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι έχουν αφήσει όνομα στη μουσική. Δεν μπορώ να φτάσω κανέναν από αυτούς. Αλλά πιστεύω ότι με την προσπάθεια που κάνω και με το επειδή σε αγαπάω τη δουλειά μου, ίσως βγω κι εγώ σε κάποιο σκαλοπάτι. Τα λόγια σας είναι και για αυτούς που χορεύουν κάθε φορά. Μπράβο, ανάλογα ποιος χορεύει, αν είναι ανάλογα ποιος θα είναι κάτω στο πρώτο τραπέζι, ποιος φίλος μου θα είναι, αν είναι ο Α, ο Β, ο Γ, μπορώ κατευθείαν να του βγάλω μια μαντινάδα την οποία μπορώ να του πω. Και συνεχίζουμε με μια λαμπερή επίδειξη μόδας και εσείς ήσουν εκεί. Ποιοι πήγανε, για πες, κουτσομπολιό? Χριστίνα Λούπη, μια κούκλα για Λούπη από κοντά. Έμιλι Βανίου, μαυρισμένη, ανανεωμένη, φοβερή, με τα συζύγου παρακαλώ. Γκάγκανο που λέγει στο χωριό μου. Γκάγκανο δεν θα πει τίποτα. Και έχω να σου πω παρασκηνιακό ρεπορτάζ ότι ήταν εκεί και η Μελίνα Κόκορη, η διάδοχος της Έμιλι Βανίου, με την οποία αντάλλαξαν βλέμματα από μακριά. Μπράβο στην Καλομήρα, είμαστε όλοι πάρα πολύ περήφανοι για αυτό που κατάφερε η Καλομήρα. Για μένα είναι σαν να πήρε την πρώτη θέση. Όχι, για μένα πήρε το πρώτο γραφείο. Να σε πάω και σε μια καλή φίλη μου. Να με πας. Στη Στέλλα Μπεζ, ή αλλιώς Στέλλα Μπεζεντάκου, που η δαιμόνια Σοφία Μανουσακίδου τρύπωσε στην υπερπαραγωγή τρυπούλα παύλα καμαρίνη της και άρχισε τον πολύ μπλα μπλα μαζί της. Πολλά παιδικά πράγματα εδώ μέσα. Έχω τα μαζεύω από πάρα πάρα πολύ μικρή και αγόραζα μέχρι και τώρα. Εσύ τι λες, να έχει τόμπολα, σβούρες, μπερλίνα ή πεντόβολα η Στέλλα? Πού, μέσα στο καμαρίνι? Αφού λέει ότι έχει παιχνίδι από τότε, από τα νιάτα της. Ψηφίζω πεντόβολα. Α, εντάξει. Και πολλές φορές κάθομαι έτσι στο σπίτι μόνη. Μόνη μένω βασικά. Δεν σου κάνει λίγο η μετάλλαξη της Στέλλας Μπεζεντάκου το όλο θέμα, ότι και ναι και όχι και ίσως και αφού? Στέλλα, έχεις χάσει πάρα πολλά κιλά. Μήπως ετοιμάζεσαι για Eurovision κι εσύ του χρόνου? Όχι, ετοιμάζομαι να μείνω έγκυος, οπότε λέω ας είμαι πιο λεπτή από πριν γιατί θα παχυγίνω αργότερα. Άσε με μωρέ τώρα, τι μου λέει. Έχεις βρει τον πρίγκιπα λοιπόν για να μείνεις έγκυος? Γιατί για να μείνει κάποιος έγκυος πρέπει να βρει πρίγκιπα? Τα γενέθλιά της είχε χθες βράδυ, Νάντια, και ποια ξέρεις ποια γνωστή τραγουδίστρια? Ποια? Η Ειρήνη Μερκούρη, και της ευχόμαστε χρόνια πολλά! Τι άλλο περιμένεις αυτόν τον ακόμα ένα χρόνο που έβαλες στην πλάτη σου αλλά και που δεν σε νοιάζει διότι δεν σου φαίνεται ούτως ή άλλως? Άμα έλεγα κάτι θα γελάγαμε, αλλά χωρίς να αναστείω. Ένα παιδί. Ένα μωρό. Θέλω να αγοράσω ένα μωράκι. Περιμένω να έρθει το παραγγείλει. Αν το σκέφτεσαι. Όχι, εντάξει. Ακόμα όχι λόγω δουλειάς, αλλά ναι, θα ήθελα ένα παιδί. Τι χρόνια γνωρίζεστε? Την Ειρήνη από 19 χρονών. Βάλε τώρα σήμερα που ήταν η γενέθλιά της και υπολόγισε. Είναι φίλη σου? Είναι, θα τολμούσα να πω, σαν κόρη μου. Και για το τέλος σας άφησα δύο φίλες κατάμαυρες, γκάγκανες, καρβουνιασμένες. Τις αδελφές Ζώρα. Τις ξέρεις? Όχι, αλλά τις έμαθα από τη δαιμόνια ρεπόρτερ Μανουσακίδου. Τι αντιμετωπίζετε τους θαυμαστές κάθε φορά που εμφανίζεστε στην πίστα και ξέρω ότι είστε πάντα πολύ σεξ? Όλα τα παίρνουμε στην πλάκα και έτσι δεν έχουμε πρόβλημα κανένα. Δεν μας έχουν κάνει και κάτι το τρομερό να βρεθούμε στη δύσκολη θέση. Λογικό, κορίτσια, με τόσο στράς και κακό, όχι σταυρό και θυμιατά θα βγάλουνε. Να γνωρίζουν όταν βγαίνετε έξω, ας πούμε, ο κόσμος.
αρκετές φορές. Εντάξει, αλλά άμα δεν κάνεις προσωπική δουλειά. Κακά τα ψέματα. Εντάξει, πώς θα σε αναγνωρίσω ο κόσμος. Αυτά ήταν τα νέα και πάμε να φύγουμε, έτσι δεν είναι? Να πάμε να ξεφανιστούμε. Γιατί τι έρχεται? Καλυστία, παρακαλώ. Πάμε να δούμε τι έγινε χθες βράδυ. Bones and metal from fathers and daughters and friends and members.